Όλα άρχισαν η Λεάνα με τη δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης για την πορεία του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο, ο οποίος κόρπισε χαμόγελα στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου, διότι επί ουσίας, αποτυπώνεται η υπέρβαση φορολογικών εσόδων, του στόχου φορολογικών εσόδων του Επταμίνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε την ευκαιρία να εκδώσει μια ανακοίνωση πανηγυρική για τις επιδόσεις του όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση και στο τιμόνι της χώρας, λέγοντα επί Έχουμε και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κάρτα. Τόσο η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενέ πλεόνασμα, όσο και αυτή για τα έσοδα, καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά επιπλέον σταθεροποίησε την οικονομία σε τροχιά βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό ήταν που άναψε και το φυτίλι τη αντιπαράθεση επί γιατί άστραψε και βρόντιξε το Υπουργείο Οικονομικών, απαντώντα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα φορολογικά έσοδα Ιουνίου, δηλαδή επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσαν υστέρηση έναντι του στόχου κατά 290 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου, δηλαδή επί διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σημείωσαν αύξηση έναντι του στόχου κατά 206 εκατομμύρια. Ο χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων συνεχίστηκε διότι ανταπάντησε στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών Οικομουνδούρου, λέγοντα ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να αποδεχθεί αυτό που ολόκληρο ο πλανήτη αναγνωρίζει. Ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έσωσε την ελληνική οικονομία από τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και την χρεοκοπία, στην οποία την είχαν οδηγήσει οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από το Υπουργείο Οικονομικών Ηλιάνα, το οποίο υπενθύμησε, φρόντισε να υπενθυμίσει το κόστο τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να αποδεχθεί αυτό που ολόκληρο ο πλανήτη αναγνωρίζει, ότι χρέωσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία με τουλάχιστον 100 δι ευρώ. Κόστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δει δι στο δικό του πλανήτη. Μάλιστα, Νίκη Ζορμπά, σε ευχαριστούμε.